Κατάμεστος ήταν από νωρίς το πρωί της Κυριακής και για τρίτη ημέρα ο χώρος της 6ης έκθεσης Πάτρας IQ που φιλοξενείται στο συνεδριακό κέντρο του νότιου λιμένα της Πάτρας. Πλήθος επισκεπτών έφτασαν εκεί και περιηγήθηκαν στα περίπτερα των εκθετών, όπου με ενδιαφέρον ξεναγήθηκαν ανάμεσα σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όλα τους αποτέλεσμα πρωτοπόρας ερευνητικής δουλειάς. Η Πάτρας IQ δείχνει ότι χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Είναι πλέον θεσμός σε όλη την Ελλάδα, το ξέρουν, το αναζητούν. Αυτό που έδειξε η τελευταία έκθεση η φετινή είναι ότι πρέπει γρήγορα και άμεσα να βρούμε ένα μόνιμο εκθεσιακό χώρο με τις υποδομές που θέλει ένα εκθεσιακός χώρος και για άλλα event εκθεσιακά. Όλες οι διοργανώσεις που κάναμε μέσα στο Πάτρας IQ έχουν πάρα πολύ κόσμο. Παράλληλα με την έκθεση, πλήθος εκδηλώσεων, δράσεων και workshops συμπλήρωναν το πρόγραμμα της ημέρας. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, επενδυτές και άνθρωποι του επιχειρήν, συμπράττοντας και δημιουργώντας συνέργειες. Εμείς αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι η συνένωση των δυνάμεων για την επόμενη μέρα και η συγκράτηση όλων των παιδιών εδώ, δεδομένου ότι τα έχουμε ανάγκη και χωρίς αυτά δεν υπάρχει μέλλον. Αυτό είναι ο κύριος στόχος της εκδήλωσής μας. Όλοι συζητάμε για τεχνητή νοημοσύνη, για τα fake news, που πιτεχίστε με την οποία αναπαράγονται, το hate speech, ας πούμε, στο YouTube που οδήγησε και στο ό,τι έγινε στη Νέα Ζηλανδία. Και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, αυτά με αυτόματο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Και να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε ιδέες κατά πόσο μπορούμε σαν περιοχή να προσελκύσουμε επενδύσεις και να αναπτύξουμε ταλέντο όσον αφορά την τεχνολογία, προκειμένου να λειτουργήσει σαν ένας μοχλός επαναβιομηχάνησης της τοπικής οικονομίας και της ανανέωσής της. 99 εκθέτες με τα περίπτερά τους, με εντυπωσιακά εκθέματα, προϊόντα καινοτομίας και έρευνας, όπως ρομπότ και πρωτοποριακές ιδέες, στον τομέα των υπηρεσιών και της τεχνολογίας, τράβηξαν το ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο ενημερωνόταν από τους υπεύθυνους κάθε συμμετοχής. Η διοργάνωση που έκανε το event, που έκανε το επιμελητήριο με το AgroInnoEgo, πάνω από 100 άτομα από τα Βαλκάνια έχουν έρθει για να συμμετέχουν, να συμμετάσχουν και να δουν την έκθεση. Και σιγά σιγά αυτή η διεθνοποίηση, που είναι και ο στόχος του μελητηρίου, δείχνει ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Η 6η έκθεση Πάτρας IQ ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής, έχοντας καταφέρει να βάλει τον πύχη ακόμη πιο ψηλά για την επόμενη και κερδίζοντας το στοίχημα τόσο της μεγάλης επισκεψιμότητας, όσο και της επίτευξης συνεργειών, συνεργασιών και διασύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια. Το ραντεβού των διοργανωτών δίνεται σε έναν χρόνο από τώρα για την 7η Πάτρας IQ, την έκθεση που μετατράπηκε σε πανελλαδικό θεσμό τεχνολογίας και καινοτομίας.